όλα αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι αδιανόητα στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Σε μεγάλο βαθμό συνιστούν διεθνή εγκλήματα, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, ακόμα και εξετάζεται από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί γενοκτονία. Η Ρωσία τα έχει βρει σκούρα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει τους στόχους της στην Ανατολική Ουκρανία, όπως σημειώσαν αναλυτές στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Η Ρωσία τα έχει βρει δύσκολα, τα έχει βρει σκούρα για να το πούμε λαϊκά. Δεν περίμενε ότι θα συναντήσει μια τέτοια αντίδραση από την Ουκρανία και ότι θα κρατήσουν εχθροπραξίες τόσες πολλές ημέρες. Από την άλλη, οι κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί έχουν αρχίσει να πονάνε. Και δεν είναι μόνο ότι πονάνε τον ρωσικό λαό και τη ρωσική οικονομία, πονάνε και τους Ρώσους ολιγάρχες, οι οποίοι έχουν αρχίσει όχι φανερά, παρασκηνιακά μέχρι στιγμής, να πιέζουν τον πρόεδρο Πούτιν για την εξέβρεση μιας λύσης. Αναλυτές αναφέρθηκαν στη δυναμική αντίσταση των Ουκρανών στα λάθη των Ρώσων στο επιχειρησιακό πεδίο, ενώ κατέθεσαν τη δική τους οπτική σε σχέση με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Είναι μια προσπάθεια καθυστέρησης της Ρωσίας. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια θέληση ο κύριος Πούτιν αυτή τη στιγμή να διαπραγματευτεί σοβαρά και επί πολιτικών στόχων, διότι ακόμα δεν έχει πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς τους οποίους έχει βάλει. Γεωπολιτικώς η πιο σημαντική περιοχή κατά την άποψή μου είναι το Χάρκοβο, αλλά και η νότια παράλια, η παράλια ζώνη, δηλαδή από την περιοχή της Μαριούπολης έως και ίσως την Οδυσσό. Άρα λοιπόν ολόκληρη παράλια ζώνη. Μόλις λοιπόν θα επιτύχει επί της ουσίας την απομόνωση αυτών των περιοχών ή την κατάληψη αυτών των περιοχών, νομίζω ότι θα, ίσως θα θελήσει να πάει σε πιο σοβαρές διαπραγματεύσεις. Αυτή η αεροπορία με τον τρόπο που περιγράφεται, γιατί δεν πλήττει πιο μαζικά τα σημεία που φαίνεται ότι έχουν οριστεί ως κομβικής σημασίας? Το αεροπορικό όπλο, αν εμπλακεί σε τέτοιο, μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες έθιγματα, μπορεί να φτάσουν και χιλιάδες. Δεν μπορεί να μπει η πολεμική αεροπορία να κάνει urban warfare, πόλεμο εντός πόλεων. Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση υπάρχει μια, αν θέλετε, μια τήρηση των ισορροπιών από πλευράς του Πεκίνου. Δεν νομίζω ότι θεωρούν ότι είναι κατάλληλη η χρονική στιγμή για να έρθουν μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο της εκπομπής βρέθηκαν και ενεργειακές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Επειδή έχουν ανέβει πάρα πολύ τα νούμερα και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, να είστε έτοιμοι, διότι μπορεί κάποια στιγμή να ζητήσουμε παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα margins. Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στους μεγάλους παίκτες να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματική ρευστότητα. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα πλέον. Διαφορετικά θα ζήσουμε σε ενεργειακή φτώχεια. Γενικά βάζουμε υποθήκες για ενεργειακή φτώχεια. Σαφέστατα κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυξάνουν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ρωσία παράγει γύρω στα 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, εκ των οποίων εξάγει τα 6, 6,5 κάπου εκεί. Τώρα θα τους κόψουν τα 3 περίπου.